Ελιές καλυμμένες από χιόνι και σπασμένα κλαδιά αντίκρισαν η παραγωγή μετά τη μανία με την οποία χτύπησε η κακοκαιρία Ελπίδα την Κρήτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις αράβδιστες ελιές, όπου η καταστροφή είναι σχεδόν ολοκληρωτική. Το ποσοστό σε όσους δεν έχουν αραβδίσει είναι στο 90% η ζημιά, σε όσους δεν έχουν αραβδίσει τα ελαιόδεντρα. Από ό,τι έχουμε δει εδώ στο βόρειο μέτωπο του νομού Ηρακλείου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σε κάποια ημιωρινά χωριά όπως είναι οι Αρχάνες, η Έμπαρο που είχαν αραβδίστες ελιές, έχουμε θέμα. Όσον αφορά την καλλιέργεια της ελιάς, τα ορεινά που είχαμε και τις έντονες χιονοπτώσεις, είχαμε σπασμένα κλαδιά σε πρώτη φάση. Ο μεγάλος φόβος των παραγωγών είναι η ζημιά που αφήνει πίσω του ο χιονιάς την ποιότητα της παραγωγής. Στο ελαιόλαδο ο πακετός, εφόσον δεν έχει γίνει ακόμα συγκομιδή αυτή την περίοδο, οδηγεί σε ποιοτική υποβάθμιση του ελαιολάδου. Σε κοινή γλώσσα τα αγγίζει κάπως, έχει μια δυσάρεστη μυρωδιά και πωλείται με χαμηλότερη τιμή. Στη Μεσαρά οι παραγωγοί περιμένουν με αγωνία να αποκαλυφθεί το μέγεθος της καταστροφής που προκλήθηκε από τις πολικές θερμοκρασίες. Ο παγετός αποτελεί εχθρό για τα θερμοκήπια. Όσον αφορά την καλλιέργεια στις θερμοκηπιακές, δεν είχαμε ιδιαίτερες ζημιές σε αυτή τη φάση, αλλά αυτό που μας ανησυχεί είναι ο παγετός των επόμενων ημερών, που αυτό θα προκαλέσει και πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως μας έχει δείξει η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια. Και αν οι ζημιές της κακοκαιρίας προκάλεσαν απογοήτευση, χαμόγελα δημιουργούν τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την άνοδο στις τιμές του λαδιού, που φτάνει και τα 3,60 ευρώ το κιλό, μέσα από δημοπρασίες συνεταιριστικών οργανώσεων. Υπάρχει μια αύξηση τις τελευταίες μέρες. Η αγορά είχε παγώσει, δεν γινόταν εμπορικές πράξεις. Γίνανε δύο εμπορικές πράξεις στην Κρήτη από τυποποιητές ντόπιους κριτικούς. Η τιμή ελαιολάδου είναι στο 3,60 μέση τιμή. Εμπορικές πράξεις στο εξωτερικό δεν γίνονται.